Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί προσκαλεσμένοι. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ακόμα παρέμβαση του ΚΚΕ μπροστά στις νέες αρνητικές εξελίξεις που δρομολογούνται από την κυβέρνηση στο ασφαλιστικό σύστημα. Ξεκινάμε μια μεγάλη καμπάνια για να ενημερώσουμε, να προετοιμάσουμε και να συμβάλλουμε στην οργάνωση της πάλης του λαού μας πριν να είναι αργά. Χτυπάμε συναγερμό και ανοίγουμε πλατιά τη συζήτηση. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ένα επιμέρους μέτωπο. Αφορά συνολικά τη ζωή των εργατών και εργατριών, των αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών, επιστημόνων, όλου του εργαζόμενου λαού. Καταθέτουμε και σήμερα τις θέσεις του ΚΚΕ που έχει αποδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν ότι είναι ένα μεγάλο όπλο στον αγώνα της διεκδικήσης των εργαζομένων για ζωή και δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Οι εναλλαγές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια και οι νόμοι για το ασφαλιστικό που διαδέχονταν ο ένας τον άλλο δυνάμωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης είχε απομείνει. Έφεραν και ενίσχυσαν την κατεύθυνση για επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξεχωριστή αναφορά κάνουν όλοι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΣΑ, τις προηγούμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, για την τεράστια συμβολή που έχει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος του Κατρούγκαλου, στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, στην υλοποίηση των αλλαγών που προωθούν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της για την κατάργηση αυτής της μεγάλης κατάκτησης των εργαζομένων. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και όχι να τον καταργήσει, να τον βελτιώσει ακόμα και από νομικά κενά και να τον βάλει στη ζωή για να παραδοθούν τα αποθεματικά των ταμείων στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των περίφημων επενδυτών της κεφαλαιαγοράς για να απαλλαγεί το κράτος και η μεγάλη εργοδοσία από τις όποιες εισφορές κατέβαλαν στα ασφαλιστικά ταμεία για να γίνει ακόμα φθηνότερη η ήδη τσακισμένη εργατική δύναμη. Στόχος είναι να απαλλάξουν την εργοδοσία από την υποχρέωση που με νόμο της είχε καθοριστεί να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Οι εισφορές και των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι εργατικός μισθός. Οι εργοδότες από την εργασία των εργαζομένων που απασχολούσαν έβγαζαν αυτά που έδιναν. Από αυτό θέλουν να απαλλαγούν, μειώνοντας αποφασιστικά το μη μισθολογικό κόστος, όπως το λένε. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για το τελειωτικό χτύπημα και τη διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού στο οποίο πρόσβαση θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας μυριστεί ισχυρό πεδίο κερδοφορίας, έχουν πυκνώσει τους τελευταίους μήνες οι δραστηριότητες και οι παρεμβάσεις των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, των πάσης φύσης εμπόρων της υγείας. Οι ανατροπές στο σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη φορά που η λέξη ανταποδοτικότητα έκανε την εμφάνισή της ήταν το 1992 με τον νόμο Σούφα. Έπειτα ακολούθησαν το νομοσχέδιο Γιαννίτση, ο νόμος Ρέπα, ο νόμος Πετραλιά, οι αλλαγές του Κουτρουμάνη, του Βρούτσι, η ανατροπή με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κατάλογος είναι μακρύς και οι πληγές μεγάλες. Οι αντιασφαλιστικές ανατροπές
ήταν από τα βασικά στοιχεία των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που προωθούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδοχικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Το ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι νέα πρόταση όπως παρουσιάζεται. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, έχει αποτελέσει κείμενο προηγούμενων επιτροπών σοφών και συμπυκνώνεται στο εξής. Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται για όλη τη ζωή τους να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους και φόρους, όπως δηλαδή κάνουν και έκαναν και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν. Διότι οι παράμετροι που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει και θα εξαρτάται από τη διαχείριση της καπιταλιστικής οικονομίας σε κάθε φάση της εξέλιξής της. Μια σειρά από μέσα μαζικής ενημέρωσης, προλιένοντας το έδαφος της νέας αυτής αντιασφαλιστικής επίθεσης, κάνουν λόγο για αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που γκρεμίζουν δήθεν το νόμο Κατρούγκαλου, ισχυρισμοί τους οποίους προβάλλουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον πυρήνα του νόμου και την αρχιτεκτονική του. Επίσης, νομιμοποιούν όλες τις ανατροπές σε βάρος συνταξιούχων και ασφαλισμένων την προηγούμενη δεκαετία, κορύφωση και αντιδραστική τομή των οποίων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή, τεράστιες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων μετά το Μάη του 2016 και ούτω καθεξής. Ο νόμος Κατρούγκαλου καθορίζει όχι μόνο το παρόν των σημερινών συνταξιούχων, αλλά και τους όρους της ασφάλισης για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλοι μπορούν να καταλάβουν την μεγάλη μείωση των συντάξεων από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Την προηγούμενη δεκαετία, οι σύνταξοι υπολογίζονταν με ποσοστό αναπλήρωσης στο 80% του συντάξιμου μισθού, που ήταν συνήθως ο τελευταίος μισθός. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω του 40% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος πλέον υπολογίζεται στο μέσο όρο όλου του εργάσιμου βίου. Παράλληλα με τη διαχρονική λαιλασία των αποθεματικών των ταμείων, θεσμοθετήθηκε η ρήτρα βιωσιμότητας των ταμείων, με την οποία έρεται η υποχρεωτική καταβολή των επικουρικών συντάξεων, γεγονός που οδηγεί με ακρίβεια στη μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδόρημα και ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Ξαναλέμε, η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εφαρμόσει και όχι να ακυρώσει τον νόμο Κατρούγκαλου, να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Ο διαχωρισμός της κύριας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική με τον νόμο Κατρούγκαλου οδηγεί στην παροχή μιας βασικής σύνταξης φτώχειας και ελεημοσύμηνης από το κράτος, χρηματοδοτούμενη από τη γενική φορολογία και στην απόσυρση της εγγύησής του από την ανταποδοτική σύνταξη. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τις έως τώρα επίσημες θέσεις και αναφορές των κυβερνητικών στελεχών, σχεδιάζεται ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων. Ο πρώτος πυλώνας της Εθνικής Σύνταξης, κρατικός, υποχρεωτικός, με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα. Ο δεύτερος πυλώνας, επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτική ασφάλιση, επενδυτικές εταιρείες, επίσης υποχρεωτικός, αλλά με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ο ασφαλισμένος να μπορεί να επιλέξει μεταξύ κρατικού φορέα, επαγγελματικό ταμείο δηλαδή, ή ιδιωτικού. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας, αυστηρός ιδιωτικός,
προαιρετικός και με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Υπάρχει και σήμερα. Θα δώσει τώρα φορολογικά κίνητρα ώστε να ρίξει περισσότερους εργαζόμενους στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αυτές τις μέρες η κυβερνητική προπαγάνδα μπροστά στη βόμβα που βάζει στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα κατασκευάζει στοιχεία για να χρυσώσει το χάπι. Έτσι άλλωστε γινόταν πάντα. Η συζήτηση που γίνεται γύρω από τα ποσοστά αναπλήρωσης ή τις αυξήσεις της συντάξης αποτελούν αντιπερισπασμό μπροστά στη συνολική επίθεση που ετοιμάζεται. Η κυβέρνηση, πετώντας το τυράκι της μείωσης των εισφορών στους ελευθεροεπαγγελματίες, φτιάχνει εμβληματικούς τίτλους στα μέσα ενημέρωσης, προσπαθώντας να ξεγελάσει εργαζόμενους και συνταξιούχους. Το ΚΚΕ, χωρίς να υποτιμά την αγωνία για την όποια ανακούφιση μπορούν να δώσουν και τα ελάχιστα από τα κλεμμένα των συντάξεων, που είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν οι κυβερνώντες, επικεντρώνει στο μεγάλο έγκλημα που συντελείται για τις σημερινές και κυρίως για τις αυριανές, τις μελλοντικές γενιές, τους νέους και τις νέες που εργάζονται με άθλιους όρους. Μπροστά μας έχουμε να αντιπαλέψουμε το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε επένδυση, ατομικό ρίσκο, σε κυνήγι μέσω του τζόγου. Αν και όσο έχεις, θα δίνεις και με βάση αυτό θα λαμβάνεις. Αν δεν έχεις, θα σου εξασφαλίζεται ένα υποτυπώδες πλέγμα παροχών κατώτατο στα όρια της ανέχειας. Στη βάση αυτή, η αγορά των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών περιμένει το κυβερνητικό δώρο. Οι βιομήχανοι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν και είπαν τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εταιριών που είναι επενδεδημένα στην κεφαλαιαγορά αντιστοιχούν σε μόλις 8% του ΑΕΠ έναντι 81,9% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας λένε δηλαδή? Φέρτε τα λεφτά να τα παίξουμε εμείς στο χρηματιστήριο, όπως παίξαμε τα 3,5 δισεκατομμύρια την περίοδο 1999-2002, που έκαναν φτερά σε ένα βράδυ και κατέληξαν στις τσέπες των καπιταλιστών. Οι ίδιοι μιλάνε για 99 δισεκατομμύρια για τις επόμενες δεκαετίες που πρέπει να πέσουν στην κεφαλαιαγορά για να στηρίξουν την ανάπτυξη των κερδών για τους λίγους, τη φτώχεια, την ανεργία όμως και την ανασφάλεια για τους πολλούς. Το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύστημα δεν αποτελεί καινοτομία της νέας κυβέρνησης. Έρχεται από πολύ μακριά και έχει μακρά διαδρομή. Το ασφαλιστικό σχέδιο των τριών στυλοβατών χαρακτηρίστηκε ως η μερσέντες των ασφαλιστικών συστημάτων από τον Χωσέ Πινέρα, γραμματέα ασφάλισης της Χιλιανής Χούντας. Από το 1992 και την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν οι σπόροι για το τριφασικό ασφαλιστικό σύστημα που σχεδιάζεται να ενισχυθεί σήμερα. Το 1996 το ΙΟΒΕ προτείνει αντίστοιχα την ανάπτυξη ενός τριαξονικού συστήματος συντάξεων που προσομοιάζει ακριβώς με εκείνο της Χιλής. Ύστερα από ένα χρόνο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις δικές της μελέτες για το ασφαλιστικό ανέφερε πως η μετατροπή του παλαιού διανεμητικού συστήματος προς κεφαλοποιητικό έχει εφαρμοστεί τα τελευταία 15 χρόνια με επιτυχία στη Λατινική Αμερική, καταλήγοντας στην πρόταση ενός συστήματος τριών στυλοβατών ή τριών επιπέδων συντάξεων. Πάνω στην έκθεση Σπράου της Επιτροπής Σοφών της Περιβόητης που είχε φτιάξει τότε το ΠΑΣΟΚ, στηρίχθηκε και το νομοσχέδιο Γιαννίτση που έμεινε τελικά στα χαρτιά κάτω από τις μεγαλειώδεις εκείνες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Αξίζει να δείτε την τότε έκθεση της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ακριβώς μετάφραση λέξη προς λέξη των αλλαγών που έκανε ο δικτάτορας Πινοσέτ στη Χιλή. Η έκθεση Σπράου το 1997 πρότεινε αντίστοιχα ένα σύστημα τριών στυλοβατών. Αυτή η έκθεση είναι η βάση όλων των μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεων
από νεοφιλελεύθερους και σοσιαλδημοκράτες. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πήραν το σύστημα Πινοσέτ, όπως το είπαν προεκλογικά οι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν τη λέξη στυλοβατών και την έκαναν πυλώνων. Και αυτό προωθούν διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλο. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει, όπως όλοι ξέρουμε, τις λέξεις μνημόνιο και τρόικα σε συμφωνία και θεσμούς. Είναι γνωστό ότι το μοντέλο της Χιλής είναι το αγαπημένο παράδειγμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων των υπεριαλιστικών μηχανισμών που ασχολούνται με τις ιδιωτικοποιήσεις και την κατεδάφιση δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί κάτω βέβαια από άλλο διεθνή συσχετισμό, από την πάλη των λαών και την τεράστια προσφορά του σοσιαλισμού. Αυτό είναι το τάχα καινούριο και καινοτόμο που φέρνουν. Μάλιστα, ο Υπουργός Εργασίας του δικτάτορα Πινοσέ, το Πινέρα, είχε κάνει κάτι ακόμα πιο προχωρημένο. Είχε μετονομάσει την 1η του Μάη το 1981 ως ημέρα ελεύθερης επιλογής συστήματος σύνταξης, έτσι ώστε να μην γιορτάζεται η Πρωτομαγιά ως ημέρα ταξικής πάλης αγώνων, αλλά ως ημέρα κατάργησης της δημόσιας ασφάλισης. Φίλες και φίλοι, επιδίωξή μας είναι να ανοίξει η συζήτηση παντού, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε γειτονιές, σε χωριά, στους φοιτητές, στις επαγγελματικές σχολές. Η μεγάλη ανησυχία που έχουμε για το μέλλον, για την καταβολή και την εγγύηση των συντάξεων, οι ανατροπές που αυξάνουν τα όρια ηλικίας, η μείωση κύριων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, οι υποβαθμισμένες υπηρεσίες αλλά και η ανταποδοτικότητα στην υγεία και την πρόνοια που μεταβιβάζει το κόστος στην λαϊκή οικογένεια, η έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο, η μελλοντική εξασφάλιση και προστασία των νέων ανθρώπων που σήμερα η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται μαζικά εκτός παραγωγής ή εργάζεται με τους χειρότερους όρους, η αφέμαξη των αποθεματικών και των ταμιακών διαθέσιμων των ασφαλιστικών ταμείων, η απαράδεκτη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα που είναι η καρδιά του ασφαλιστικού συστήματος θέλουμε να αποτελέσουν τη βάση προς συζήτηση και παράλληλα δρόμους δράσης και διεκδίκησης συνολικά για την εργατική τάξη και τα σύμμαχα τμήματα των λαϊκών δυνάμεων. Νέοι και παλιοί κυβερνώντες επικαλούνται τα ελλείμματα των ταμείων ως δικαιολογία για να φέρνουν σε κάθε περίοδο μέτρα που πλήττουν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Κανείς τους δεν λέει πως για τα ελλείμματα δεν φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, ούτε οι σημερινοί, ούτε οι αυριανοί συνταξιούχοι. Η μεγάλη ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα τσακισμένα μεροκάματα, η ανασφάλιστη εργασία επιδείνωσαν την κατάσταση, αλλά δεν αποτελούν αυτά την πηγή των προβλημάτων. Είναι παράγωγα, αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής που εξαθλιώνουν το λαό προς όφελος των μονοπωλίων. Η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία θα ήταν το ίδιο αρνητική ανεξαρτήτως αυτών των παραμέτρων. Τα αποθεματικά των ταμείων τα έδωσαν οι κυβερνήσεις στους καπιταλιστές. Δεν έδωσαν οι εργαζόμενοι τη συγκατάθεσή τους για να παιχτεί ο ιδρώτας τους στον τζόγο του χρηματιστηρίου ή να γίνουν αέρας κοπανιστός με τα PSI στα χρόνια της κρίσης. Ούτε συνένεσαν να γίνουν τα αποθεματικά καύσιμη ύλη των κυβερνήσεων για να πληρώνει τους δανειστές. Την ίδια στιγμή δεν γίνεται καν νήξη για την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αποσιωπούν ότι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική ασφάλιση, διότι οι συγκροτημένες εργασιακές σχέσεις, η πλήρης, σταθερή εργασία, δεν παρέχει μόνο διασφαλίσεις για τη μισθωτή εργασία, αλλά στηρίζει και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτός ο σχεδιασμός δεν αποτελεί
μια ιδεολειπτική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε είναι απλά ένας νεοφιλελεύθερος δογματισμός όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ορισμένοι άλλοι. Οι αποφάσεις για τα ασφαλιστικά συστήματα αποτελούν κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, των κομμάτων που υπηρετούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, να μετατρέψει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης σε ολοκληρωτικά κεφαλοποιητικό και ανταποδοτικό. Όταν λέμε κεφαλοποιητικό, σημαίνει ότι πρέπει να ενταχθεί ολοσχερός στην αγορά κεφαλαίου, και ανταποδοτικό σημαίνει σύνδεση των εισφορών με τις παροχές. Τι ετοιμάζουν? Παραμονή στην εργασία για μεγαλύτερο, μακρύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Επίτευξη καλύτερης ισορροπίας, το ονομάζουν, μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών σύνταξης, δηλαδή παραπέρα αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω στοχευμένων μειώσεων στις εργοδοτικές εισφορές, ώστε να απαλλαγούν από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Καθορισμένες εισφορές με αβέβαιες μελλοντικές παροχές στη βάση της ανταποδοτικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται μια ισόρροπη σχέση μεταξύ εισφορών και δικαιωμάτων. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης, τόσο για όλους τους εργαζόμενους, όσο και σχετικά με ορισμένα επαγγέλματα, όπως είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά, ζητήματα, παραδείγματος χάρη, επίσης αναπηρίας από ένα ατύχημα, μια επαγγελματική ασθένεια κλπ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ένα νέο πανευρωπαϊκό σήμα προϊόντων ατομικής συνταξιοδότησης, με σκοπό να βοηθήσει τους καταναλωτές στη συνταξιοδοτική τους αποταμίευση, όπως τη λέει. Κοινικά αναφέρουν το εξής. Τα νέα προϊόντα, λένε, θα ενισχύσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ένωση κεφαλαιαγορών, βοηθώντας να διοχετεύονται οι αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βασικός μοχλός τους είναι η προώθηση του κεφαλοποιητικού συστήματος σε πρώτη φάση μέσα από τα επαγγελματικά ταμεία. Ξεκινούν από το Ταμείο ΕΤΑΕΠ, την επικουρική ασφάλιση δηλαδή, και θέλουν να το επεκτείνουν και στον ΕΦΚΑ, στην κύρια σύνταξη. Στο στόχαστρο έχει μπει ήδη η επικουρική. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων έχει συστήσει ομάδα εργασίας με σκοπό την επεξεργασία του μηχανισμού μετάβασης σε ένα σύστημα κεφαλοποιητικής επικουρικής ασφάλισης. Είναι αποκαλυπτικό του προσανατολισμού της Επιτροπής ότι σε αυτή σημαντική θέση έχουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, των ενώσεων επαγγελματικών ταμείων, του χρηματιστηρίου και της Τράπεζας της Ελλάδας. Η επικουρική ασφάλιση μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου, ο οποίος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΑΕΠ, ενιαίο ταμείο δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, το οποίο πλέον θα είναι ταυτόχρονα διαχειριστής των λογαριασμών αλλά και επενδυτής. Δηλαδή το ΕΤΑΕΠ θα λειτουργεί πλέον τοποθετώντας τις εισφορές των ασφαλισμένων σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές ή άλλα παράγωγα. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυμούν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα θέλουν να τζογάρουν τις εισφορές τους, σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Οι δίθεν υψηλές αποδόσεις των κεφαλοποιητικών συστημάτων ή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών προϋποθέτουν υψηλές εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά και τζογάρισμα σε προϊόντα μεγάλου ρίσκου, σε χρηματιστηριακές φούσκες που όταν σκάνε θα οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει ο κίνδυνος για την ίδια τη βιωσιμότητα του ΕΤΑΕΠ, αφού θα στερηθεί εισφορές νέων εργαζομένων, με τις οποίες θα κατέβαλε τις επικουρικές συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Άρα κινδυνεύουν οι επικουρικές των νυν συνταξιούχων.
το μοντέλο αυτό στην επικουρική, αν ευνοήσουν οι περιστάσεις, δηλαδή δεν υπάρξουν σημαντικές αντιδράσεις από τους εργαζομένους, προορίζεται να εφαρμοστεί εν τέλει και στην κύρια ασφάλιση και για το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ιδιωτικής ασφάλισης δεν θα δίνουν σύνταξη, καθώς αυτό που παρέχουν είναι χρηματοοικονομικό προϊόν. Το ασφάλιστρο που με θυσίες θα καταβάλουν οι λαϊκές οικογένειες στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα εξαρτάται από την αγορά, με ορατό τον κίνδυνο, αν όχι τη βεβαιότητα για να πούμε καλύτερα, να μην πάρουν στο τέλος ούτε καν τα χρήματα που έδωσαν, όπως συμβαίνει με το εφάπαξ, ακόμα και να τα χάσουν όλα. Όπως έγινε με την ασπής πρόνοια και δεκάδες άλλες περιπτώσεις κανονιών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ταμείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδας. Η τάχα καλύτερη διασφάλιση που εξασφαλίζεται μέσω του κεφαλοποιητικού συστήματος που λένε απαντάται από το περιεχόμενο του ίδιου του καταστατικού του επαγγελματικού ταμείου στα ελληνικά χρηματιστήρια που ενέκρινε μόλις πριν ένα μήνα ο Υφυπουργός Εργασίας. Τα επαγγελματικά ταμεία αποτελούν μια μορφή τζόγου την οποία στηρίζει και η απαξιωμένη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Στο άρθρο 31 του καταστατικού που αναφέρεται στην εφάπαξ παροχή που θα πρέπει να πάρουν οι ασφαλισμένοι δηλαδή στο τέλος του εργασιακού βίου τους, διαβάζουμε. Ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει το κεφαλοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων. Δηλαδή, ενώ η εισφορά θα είναι προκαθορισμένη, οι καρποί που θα λάβει ο εργαζόμενος στο μέλλον αποτελούν μυστήριο. Σε άλλο καταστατικό επαγγελματικού ταμείου που συγκροτήθηκε των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων αναφέρεται επί λέξη. Δεν απαιτείται περιθώριο φερεγγιότητας δεδομένου ότι οι παροχές δεν είναι εγγυημένες από το ταμείο. Με λίγα λόγια και μέσα από τα κείμενα και τα καταστατικά τους τα επαγγελματικά ταμεία και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές δεν δεσμεύονται ούτε δίνουν εγγύηση για το ύψος των συντάξεων που θα πρέπει στο μέλλον να αποδοθούν στους ασφαλισμένους. Αυτή είναι και η μεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση μέσα από την προώθηση αυτών των σχημάτων. Η γνωστή περίπτωση δηλαδή της Enron στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου μιας διαδικασίας που επαναλαμβάνεται συνεχώς αφού η λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων συνδέεται ως ομφάλιος λόρος με τις χρηματαγορές και τις αποδόσεις, τις επενδύσεις με τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα συγκεκριμένων κλάδων αλλά και επιχειρήσεων. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. Στηρίζεται στις διακυμάνσεις της αγοράς και υπόκειται στον νόμο του καπιταλιστικού κέρδους των χρηματιστηριακών ομίλων, στην προσφορά ζήτηση, στη λογική κόστους κέρδους, στην ανταποδοτικότητα, σε ατομικά συμβόλαια για ορισμένο πλαίσιο παροχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επώδυνους όρους αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Η διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της ιδιωτικής ασφάλισης φαίνεται και στα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Αν και δεν είναι το πιο ασφαλές κριτήριο, καθώς οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως διαφορετικοί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ετήσια κατακεφαλήν ασφάλιστρα, όσα δηλαδή πληρώνει κατά μέσο όρο ο καθένας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σχεδόν 2.000 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα 360, δηλαδή μόλις 18,5% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα πιο μεγάλη, πιο έντονη είναι η διαφορά στις ασφαλίσεις ζωής, όπου η Ελλάδα είναι μόλις το 14,3% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν τι τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης των κερδών τους διαβλέπουν οι μονοπωλιακοί ασφαλιστικοί όμιλοι στη χώρα και γι' αυτό δεν έχει αποχωρήσει κανένα στα τελευταία χρόνια παρά τη μειωμένη παραγωγή. Επίσης γίνεται φανερό γιατί πιέζουν συνεχώς ώστε να προχωρήσουν αυτές οι αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Ακόμα και το σημερινό κουτσουρεμένο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα με τα συνεχή πλήγματα στα ταμεία και στις παροχές του δεν μπορεί να συγκριθεί με την επισφάλεια των παροχών που προσφέρουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που βλέπουν την ασφάλιση μόνο ως εμπόρευμα και τους εργαζόμενους ως πελάτες. Πέρα από τα γνωστά κράχ της Enron, της Maxwell στο εξωτερικό, έχουμε και στη χώρα μας πικρή εμπειρία από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Την άνοιξη του 2009 οι οικονομικές θύλες έγραφαν «Οι φίλοι του ασφαλιστικού ομίλου της Ασπής Πρόνοια θεωρούν ότι πρόκειται για τον πλέον δυναμικό όμιλο, κατέχοντας τη δεύτερη θέση στην ασφαλιστική αγορά». Μετά από 3 μήνες από τότε, το κράχ, λόγω του λουκέτου της ασφαλιστικής Ασπής Πρόνοια, έκανε κρότο σε όλη τη χώρα. Μέχρι και σήμερα εκκρεμούν χιλιάδες αποζημιώσεις όσων πλήγηκαν από αυτό το λουκέτο. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Ζημιοθέντων από την Ασπής Πρόνοια, που έχει συσταθεί για να διεκδικήσει τις απώλειες που είχαν οι ασφαλισμένοι, αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές και ασφαλώς δεν τιμούν ένα πολιτισμένο κράτος δικαίου στο οποίο ηγείστε. Πιο συγκεκριμένα, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι είναι εκτός πινάκων δικαιούχων, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη των συμβολέων τους. Χιλιάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν αποκλειστεί ως μη ασφαλιστικά προϊόντα τη στιγμή που πάντα η αγορά διέθετε και διαθέτει ακριβώς ίδια προϊόντα. Αγνοήθηκε σκανδαλωδώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και σήμερα δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μασύρονται στις δικαστικές αίθουσες υποβαλόμενοι σε αιματηρές οικονομικά και εξουθενωτικά ψυχοφθόρες διαδικασίες για την διεκδίκηση του αυτονόητου. Οι τράπεζες απειλούν με κατασχέσεις πρώτης κατοικίας τους κατόχους δανειακών συμβάσεων με εγγύηση κεφαλαίου από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το παραπάνω αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Οι εργαζόμενοι καταστράφηκαν. Είναι παράδειγμα που δείχνει τους άναρχους νόμους στην αγορά που οι άλλοι προσκυνούν και υπηρετούν με ευλάβεια. Ενδεικτικός είναι και ο κλάδος της ασφάλισης με τις δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες που έκλεισαν στα χρόνια της κρίσης, αφήνοντας χιλιάδες αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ρίσκου που μας καλούν να επενδύσουμε. Όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την υγεία μας ή την ασφάλιση των παιδιών μας. Ρίσκο σε αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει. Την ίδια στιγμή η κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα ατομικά βιολογικά χαρακτηριστικά, το ψάξιμο για το αν προϋπάρχουν ασθένειες, αποτελεί κριτήριο για το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης των εργαζομένων και παράλληλα πρόκληση, καθώς υποβιβάζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους. Είναι στοιχείο δηλαδή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Άλλωστε δεν το κρύβουν, είναι κοινικοί και πολύ συγκεκριμένοι. Λένε, εάν αποφασίσετε πάντως να κάνετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, να έχετε υπόψη ότι όσο πιο νωρίς και όσο πιο υγιείς είστε όταν την κάνετε, τόσο το καλύτερο θα είναι για σας για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, στις νεαρές ηλικίες τα ασφάλιστρα είναι σαφώς χαμηλότερα. Δεύτερον, όσο μεγαλώνετε, κάνουν την εμφάνισή τους τα γνωστά χρόνια νοσήματα, καρδιά, διαβήτης κλπ, τα οποία πέραν το ότι εκτοξεύουν το κόστος των ασφαλίστρων, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και απόρριψη της αίτησής σας για ασφάλιση. Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων είναι ακόμα πιο ακριβής. Λέει, συνήθως ελέγχουμε το ιατρικό ιστορικό του ενδιαφερόμενου
Και αυτό γίνεται γιατί εμείς προσπαθούμε να παίρνουμε υγιείς ασφαλισμένους, σε αντίθεση με τον ΕΟΠΗ ή το ΙΚΑ. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις κάποιος να ζητήσει να ασφαλιστεί και η εκάστοτε ασφαλιστική να τον απορρίψει. Όσο μάλιστα περνάνε τα χρόνια, αυτό γίνεται ακόμα πιο σύνηθες. Οι ασφαλιστικές δεν θέλουν κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, έχει ζάχαρο ή ιστορικό καρδιακών νοσημάτων. Συμπληρώνει δε πως οι γυναίκες είναι πιο ακριβές από τους άντρες, λόγω του ότι έχουν μεγαλύτερο μέσο προσδόκιμο ζωής και επισκέπτονται πιο συχνά τους γιατρούς για στάνταρ εξετάσεις, όπως μαστογραφίες, τεστ, ΠΑΠ κλπ. Τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά για ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο και την υγεία του ως κόστος και παράλληλα και ως πεδίο νέας κερδοφορίας. Συμβαδίζουν με την εμπειρία που λέγαμε από τη Χιλή, που αρκετά νωρίς έδειξε πως οι λεγόμενοι Mercedes του χιλιανού μοντέλου έχανε λάδια. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Εργατών της χώρας, απευθυνόμενος σε Αμερικάνους συνδικαλιστές, ανάφερε πριν 25 χρόνια πως πρέπει να απορρίψετε αυτή την κομπίνα που μετατρέπει την ασφάλεια του εργάτη σε business. Το σύστημα μας έχει εξαθλιώσει. Χαμηλές συντάξεις, συνταξιούχοι που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν την ιατρική φροντίδα τη στιγμή που τη χρειάζονται. Αυτό που μοιάζει καλό σε πολλούς στην αρχή, στο τέλος καταλήγει σε βάρος όλων των εργαζομένων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποια είναι η πρότασή μας? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ως μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους εργαζόμενους. Ήταν προϊόν πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο κάθε χώρας. Με την εμφάνιση της εργατικής τάξης, οι εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου και με νέες για αυτούς καταστάσεις, που σχετίζονταν με το φυσικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον ως αποτέλεσμα της εισόδου τους στην παραγωγική διαδικασία. Η εργασία από την ανατολή του ήλιου ως το άλλο πρωί, η εντατικοποίηση, η φυσική εξάντληση πολλαπλασίασε τα εργατικά ατυχήματα. Με το πέρασμα των χρόνων και με την οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους, μπήκε ως βασικό αίτημα να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας γύρω από την εργατική οικογένεια, που θα αφορούσε τις απολαβές μετά τον εργάσιμο βίο, την προστασία από την απώλεια εργασίας, την προστασία της μητρότητας, την προστασία από ασθένειες κλπ. Τα παραπάνω τα κάλυψε σε βάθος χρόνου η κοινωνική ασφάλιση ως ένας μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα θεμελιώθηκε με αιματηρούς αγώνες τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη της ταξικής πάλης, η επίδραση των κατακτήσεων του σοσιαλισμού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, άσκησαν επιπλέον πίεση στις αστικές κυβερνήσεις, που στις συγκεκριμένες συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισμού αναγκάστηκαν να κάνουν παραχωρήσεις. Για τα μονοπόλια, τις κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα, το πρόβλημα στην κοινωνική ασφάλιση χαρακτηρίζεται οικονομοτεχνικό. Δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Γι' αυτό και η επιχειρηματολογία τους στέκεται προκλητικά σε δευτερεύοντες δείκτες, όπως την κακοδιαχείριση, τη σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και άλλα. Για όλα αυτά ρίχνουν τις ευθύνες στον εργαζόμενο λαό, τον καθεστούν δηλαδή υπεύθυνο για την ανεργία του, για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τη μείωση του εργατικού πληθυσμού, για τα ελλείμματα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας και κερατάδες και δαρμένοι. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ταξικό, πολιτικό, καθώς φανερώνονται ακόμα πιο καθαρά τα όρια αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, που σαπίζει,
που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η βάση του ζητήματος της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και των μισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι τεχνική, αλλά κοινωνική, οικονομική. Γι' αυτό και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Δεν εξαρτάται δηλαδή από μια σοσιαλδημοκρατική ή μια νεοφιλελεύθερη συνταγή ή ένα συνδυασμό αυτών των δύο, αλλά απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή μια οικονομία που απέναντι από τα συμφέροντα των οικονομικών επιχειρηματικών ομίλων θα βάζει τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τοποθετούμε τη λύση τους σε κάποιο αόριστο μέλλον. Το ταξικό εργατικό κίνημα, οι συνταξιοχικές οργανώσεις παλεύουν σήμερα για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που αναφέραμε. Το Σάββατο στις 30 του Νοέμβρη έχουν προκηρυχθεί συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις από συνταξιοχικές και εργατικές οργανώσεις απέναντι στη νέα αντιασφαλιστική επέλαση, συλλαλητήρια και μορφές πάλης που τα μέλη του ΚΚΕ, οι οπαδοί, οι φίλοι του, όχι απλά τα στηρίζουν, αλλά παλεύουμε όλες αυτές τις μέρες για την επιτυχία τους, τη μαζικότητά τους. Αυτή η σημερινή πάλι, αυτοί οι καθημερινοί αγώνες εντάσσονται στη συνολική πρόταση του ΚΚΕ για ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης, ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρωταγωνιστής και παραγωγός του πλούτου είναι ο εργάτης. Αυτό απαιτεί ο λαός να έρθει σε συνεπή αντιπαράθεση και σε ρήξη με το μεγάλο κεφάλαιο, με τα μονοπόλια. Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις και ανθρώπινη περίθαλψη, παροχές, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του συνταξιούχου και του εργαζόμενου, είτε στον ιδιωτικό τομέα είναι αυτός, είτε στο δημόσιο, είτε στην αυτοαπασχόληση, στις πόλεις και την ύπαιθρο, στην αγροτική εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Κανένας άνθρωπος να μην βρίσκεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός του πλέγματος προστασίας. Σήμερα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να κρίνουν τις ανάγκες τους, την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, την προστασία τους μετά τον εργάσιμο βίο, με όρους και κανόνες προηγούμενων δεκαετιών. Η πάλη τους επιβάλλεται να κινείται μπροστά, να παίρνει υπόψη τις νέες συνθήκες, τις σύγχρονες ανάγκες. Η λογική, το ταμείο μου, η κατηγορία μου, οι διαχωρισμοί νέοι παλιοί ασφαλισμένοι που στόχο είχαν μόνο τη διαίρεση, σήμερα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ελαχιστοποιηθούν. Τα μέτρα δεν αφορούν μόνο αυτούς που θα πρωτασφαλιστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή κυρίως τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην παραγωγή με τους πλέον χείριστους όρους, ούτε όσους βγήκαν ή βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια και βλέπουν καθημερινά αλλαγές στα όρια και στα ποσά. Αλλά αφορούν και τους ήδη συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν συνεχώς νέα μείωση στις συντάξεις τους. Χρειάζεται να σταματήσει το δηλητήριο του διαχωρισμού που έσπερναν τόσα χρόνια κεφάλαιο, κυβερνήσεις, οι φορείς του εργοδοτικού συνδικαλισμού, παράγοντες και εκπρόσωποι του κεφαλαίου που δημιουργούσαν τύχη στην ενότητα της εργατικής τάξης. Η πείρα όλων των αντιασφαλιστικών νόμων έδειξε ότι η χειρότερη εκδοχή τους σύντομα επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, ακόμα κι αν από τους νόμους αυτούς εξαιρούνταν αρχικά. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν το χρόνο τους όπως οι ίδιοι αυτοί επιθυμούν, να απασχολούνται όπως θέλουν και όχι όπως επιτάσσει η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι,
που προσπαθούν να επιβάλλουν την υποχρεωτική απασχόληση μέχρι τα βαθιά γυρατιά με το βάρβαρο επιχείρημα της ενεργούς γύρανσης που επανέρχεται με άλλον τίτλο τώρα. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Στην εργατική εξουσία που στοχεύουμε και στην οποία το ΚΚΕ θα συμμετέχει στα όργανα διακυβέρνησης, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι κρατικό, θα εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό, λειτουργεί με λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο. Καταργείται η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα υγείας, πρόνοιας, πρόληψης, περίθαλψης, αποκατάστασης. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει πλήρως και εφόρου ζωής όλο τον πληθυσμό, τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, τους μετανάστες, τους φαντάρους, στη βάση των σύγχρονων αναγκών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης και της νέας τεχνολογίας. Ο καθένας που το χρειάζεται θα μπορεί να κάνει χρήση δωρεάν όλων των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Συνδέονται οργανικά όλες οι βαθμίδες της υγείας, πρόληψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Το σύστημα υγείας είναι προσανατολισμένο στην πρόληψη με υπηρεσίες στους χώρους εργασίας, κατοικίας, εκπαίδευσης, στο στρατό. Κατοχυρώνεται αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, με τη συμμετοχή, τον έλεγχο των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Παρέχονται ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την προστασία της μητρότητας, τη φροντίδα και αγωγή της βρεφικής παιδικής ηλικίας. Επιδεικνύεται ιδιαίτερη φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους και τους χρονίως πάσχοντες, τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Διατίθενται ειδικά κονδύλια στην έρευνα για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS ή άλλες παθήσεις που έχουν αυξηθεί και θερίζουν τον πληθυσμό. Λειτουργεί κρατικός οργανισμός φαρμάκου για την παραγωγή ή εισαγωγή, τον έλεγχο και τη διακίνηση όλων των σύγχρονων φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Η χορήγηση των φαρμάκων παρέχεται δωρεάν. Ειδικά για τις συντάξεις. Εμείς όταν μιλάμε για τις συντάξεις, αναφερόμαστε σε συντάξεις οι οποίες θα είναι αξιοπρεπείς και όχι επιδόματα πτωχοκομείου. Σήμερα διεκδικούμε κατώτερη σύνταξη στο 80% του βασικού εργατικού μισθού ή στα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, με βάση το σημερινό μας αίτημα για βασικό μισθό 751 ευρώ, προσδιορίζουμε το ποσό της κατώτερης σύνταξης στα 600 ευρώ σήμερα. Να αποσυνδεθεί για τους αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, η ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο της σύνταξης από τον βασικό μισθό των εργαζομένων, να συνδεθεί με το εισόδημά τους. Όσον αφορά τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με το σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας, την πρόοδο της επιστήμης, αλλά και με τα ποσοστά της ανεργίας που παραμένουν υψηλά μετά από τη δεκαετή καπιταλιστική κρίση, υποστηρίζουμε τη συνταξιοδότηση στα 60 χρόνια για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Στα 55 και 50 αντίστοιχα για τους απασχολούμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4.050 ημέρες ασφάλισης. Με 9.000 μέρες ασφάλισης ή 30 χρόνια δουλειάς, συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Με 7.500 ημέρες ασφάλισης για το δημόσιο τομέα. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να βαρύνει το κράτος και την εργοδοσία. Ιδιαίτερα το μεγάλο κεφάλαιο σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων
και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και άλλων προνομίων τους. Παράλληλα, να επιστραφούν ό,τι άρπαξαν με οποιονδήποτε τρόπο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της ταξικής πάλης. Είμαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη θα πάρει τις τύχες στα δικά της δυνατά χέρια, τα δουλεμένα στο πολύχρονο καμίνι των πολύχρονων αγώνων της. Παρότι η σφραγίδα της αντεπανάστασης είναι ακόμα ισχυρή, παρά το ιστορικό πισωγύρισμα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες, παρά το προσωρινό αδυνάτισμα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, συνολικά του επαναστατικού κινήματος, το μέλλον μας κοιτάζει μέσα από όλα τα παράθυρα της ιστορίας, ο σοσιαλισμός δηλαδή. Υπάρχει και δρά πρωτοπόρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με νέες επεξεργασίες, στηριγμένες πλέον πολύ γερά στην μελέτη της πείρας του παρελθόντος, με επαναστατική στρατηγική που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής, μιας εποχής που εξακολουθεί περισσότερο από ποτέ να είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Η εργατική τάξη και το κίνημά της, βήμα το βήμα, μέρα τη μέρα, ανασυγκροτείται σε ταξική κατεύθυνση. Αγκαλιάζει αργά αλλά σταθερά πλατιά τις κοινωνικές δυνάμεις της συμμαχίας για την αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή πάλη και ανατροπή. Μπορούμε να δυναμώσουμε αυτό το βηματισμό. Το σημειωτόν και το αργόσυρτο βήμα με τα παραπατήματα μερικές φορές πρέπει να δώσει τη θέση του στο σταθερό βηματισμό, το τροχάδι αν θέλετε, να πάρουμε τη θέση μας από σήμερα, να είμαστε πανέτοιμοι για το ιστορικό άλμα. Σας ευχαριστώ.